Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά αισθάνομαι πολύ χαρούμενος καταρχάς, καθώς πέρασαν τρία χρόνια δυσκολιών, τρία χρόνια πανδημίας, όπως είμαστε πάλι εδώ. Είμαστε πάλι όλοι εδώ και είμαστε δυνατοί και συνεχίσουμε την πορεία μας στο μέλλον. Και είναι σημαντικό ότι η πανδημία μπορεί να μας πλήγωσε, μπορεί να μας δυσκόλεψε, δεν μας αποξένωσε όμως. Δεν μας αποξένωσε και συνεχίζουμε ως κοινωνία να στηρίζουμε ένα τον άλλον και να πηγαίνουμε μπροστά. Και θα συνεχίσουμε. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον πρόεδρο και στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου μας, για το σωματείο μας, είναι και εγώ επισκευαστή ήμουν και παραμένω. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, διότι ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να κάνεις έναν χώρο. Μια βασιλότητα θέλεις να πραγματοποιήσεις και πραγματικά η δουλειά πρέπει να κάνεις είναι πάρα πολύ. Σκεφτείτε έναν αποκριάτικο χώρο. Θυμάμαι εγώ με τον Γιώργο τον Μασουρίδη, πριν από 10 χρόνια κάναμε τον προηγούμενο χώρο και τότε είπαμε να το ξανακάνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τρέχαμε μόνοι μας. Όμως δεν έχει σημασία, σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και σημασία έχει ότι είμαστε όλοι εδώ μαζί. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον Γενικό Γραμματέα της ΟΕΒΕΤ, τον φίλο μας τον Τάκη τον Μακρύ, να καλωσορίσω τον φίλο μου τον Τάσο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της ΟΕΒΕΣ Κορίνθου, τον Γιώργο τον Καπερώνη, τον Δημήτρη τον Αντωνόπουλο, τον πρόεδρο του Σωματείου Ηλεκτρολόγων και όλους εσάς και να σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Επειδή όμως. Επειδή όμως μεγαλώσαμε και δεν βλέπουμε πολύ καλά, θα σε ευχηθώ καλές αποκριές, παιδιά, να είστε καλά.